Πάντοτε στο βιβλίο της Σοφίας Σιράχ, αυτό το λέγω κάθε φορά γιατί προφανώς έχουμε και νέους επισκέπτες και ακρότας, εις το 14ο κεφάλαιο, εις τον 21ο στίχο. Σας είχα ήδη πει ότι ανοίγει μια καινούργια ενότητα που αναφέρεται εις την ενυπόστατον Θείαν Σοφία. Ενυπόστατον θα πει προσωπική, ότι δηλαδή είναι πρόσωπο η Θεία Σοφία, δεν είναι απλώς μια αφηρημένη έννοια όπως λέμε η Σοφία. Απλώς η Σοφία, ο άνθρωπος αυτός είναι σοφός, έχει σοφία, αυτό είναι μια αφηρημένη έννοια. Όχι, η Σοφία του Θεού δεν είναι αφηρημένη έννοια, είναι το δεύτερον πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, είναι ο Θεός Λόγος, είναι ο μετέπειτα ενανθρωπίσας Ιησούς Χριστός. Και όπως σας έλεγα, ότι όταν κανείς αυτό το νιώσει, τότε ανοίγεται μπροστά του η αυλαία ενός μεγαλείου. Σας έλεγα μια περασμένη φορά ότι για μένα είναι η μεγαλύτερη ανακάλυψη της ζωής μου. Όχι απλώς ο Ιησούς Χριστός, γιατί βέβαια και για πολλούς είναι μεγάλη, η πιο μεγάλη ανακάλυψη ο Ιησούς Χριστός. Είναι κάτι περισσότερο να βλέπεις και να αναγνωρίζεις τον Ιησού Χριστόν μέσα στην Αγία Γραφή και με όλα τα άλλα ονόματά του, όπως είναι τώρα η Σοφία, η ενυπόστατο Σοφία, δηλαδή η προσωπική Σοφία, ή ακόμη με το άλλο όνομα Παιδεία. Παιδεία και είναι ένα όνομα της Σοφίας και αυτό, δηλαδή του Ιησού Χριστού, ή ό,τι άλλο όνομα, και μπορείς αυτό να το βλέπεις και να το διακρίνεις, όπως θα το δούμε στη συνέχεια του θέματός μας, αν σήμερα προλάβουμε, είναι πράγματι η μεγαλύτερη ανακάλυψη. Δεν αξίζει κάθε άλλη ανακάλυψη όσο αυτή, διότι αυτή η ανακάλυψη καλύπτει πάσαν άλλη ανακάλυψη. Σας το λέγω αλήθεια. Και έτσι εύχομαι να συμβαίνει σε όλους μας. Και τότε αυτό θα είναι και εκείνο το οποίο θα μας κρατήσει κοντά εις τον Ιησού Χριστόν. Εκείνο το οποίο θα μας καταστήσει ακλονίτους σε κάθε περιπέτεια την οποία μπορούμε να έχουμε στη ζωή μας, ή ακόμη και σε περιπέτειες έξω από μας, όπως είναι οι ημέρες του Αντιχρίστου, αυτός ούτως ο Αντίχριστος, ένα ενδεχόμενο μαρτύριον, οποιοδήποτε πειρασμός, κανείς δεν θα μπορέσει να μας χωρίσει από αυτή την αγάπη του Χριστού, γιατί μάθαμε, ανακαλύψαμε ποιος είναι αυτός ο Ιησούς Χριστός, η ενυπόστατο Σοφία. Είναι δηλαδή εκείνο το οποίο λέγει ο Απόστολος Παύλος, τι σημάς χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού. Ποιος μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Και αραδιάζει, καταχωρεί. Βάζω και μερικά τις τρεχούσεις γλώσσες, βάζω και τα καθαρά, την καθαρή γλώσσα, καταχωρεί. Αραδιάζει είναι απλό ελληνική, τα βάζουμε και τα δυο για να είμαι θα κατανοητή. Λοιπόν, αραδιάζει ο Μέγας Απόστολος Παύλος και λέγει ούτε ύψος ούτε βάθος. Το ύψος τι είναι? Αν μας επενέσουν, μας δώσουν αξιώματα και θέσεις, να αρνηθούμε τον Χριστόν, ο μη γέλιο. Ή βάθος, που είναι πας εξευτελισμός, που να το γράψουν τα βιβλία της ιστορίας αυτό τον εξευτελισμό μας. Αδιαφορεί ο Παύλος, αδιαφορεί, δεν μας χωρίζει τίποτα από την αγάπη του Χριστού. Ούτε ενεστώτα, ούτε μέλλοντα, ούτε ζωή, ούτε θάνατος, ούτε άγγελοι, ούτε δαίμονες. Κανείς δεν μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού. Αυτό είναι ο Παύλος, περί το να το πούμε, είναι αυτονόητο. Ο Απόστολος Παύλος είχε βαθιά βαθιά, ίσως περισσότερο από κάθε άλλον μέσα στην ιστορία, βαθιά βαθιά ανακαλύψει ποιος ήταν ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό και λέει ότι σε μένα ο Πατήρ απεκάλυψε τον Υιόν του, και μάλιστα με προώρησε, το προώρησε το βάζοντας αγωγικών,
για αυτήν την αποκάλυψη, αυτό το σεσηγημένον μυστήριον, δηλαδή το μυστήριον της ενανθρωπίσεως του Θεού Λόγου, μου το απεκάλυψε. Στους άλλους δεν το απεκάλυψε. Οι άλλοι μαθητές δεν εγνώριζαν τίποτε. Δεν είπε ο Απόστολος Πέτρος ότι εσείς ο Υιός του Θεού του ζώντος? Ο Υιός, όχι Υιός, ο Υιός, ενάρθρος του Θεού του ζώντος. Και ο Κύριος τον επίνεσε και του είπε ότι δεν σου το απεκάλυψε άνθρωπος, αλλά αυτός ο πατήρ μου. Ναι, αλλά είναι μια προσωπική αποκάλυψη αυτή. Και ο Απόστολος Παύλος δεν ξέρει, ας το πούμε για μια στιγμή έτσι σαν έκφραση, δεν τον ενδιαφέρει τι αποκάλυψη είχε ο Πέτρος. Ο ίδιος τι αποκάλυψη είχε. Και πρέπει να σας πω, μέσα στον χώρο της πίστεως αυτή η αποκάλυψη είναι προσωπική. Να, αυτή τη στιγμή πόσοι άνθρωποι είσαστε εδώ? 300, 400, πόσοι είσαστε? Μπορεί να λέω αυτά που λέγω, όλοι τα κατανοείτε, δεν είναι κινέζικα, είναι κατανοητή η γλώσσα. Αλλά σε ποιον θα αφυπνιστεί αυτή η αποκάλυψη? Ίσως σε κανέναν, ίσως σε έναν. Για να αντιληφθείτε ότι ο καθένας έχει αυτήν την προσωπική αποκάλυψη του Ιησού Χριστού. Θα το τονίσω, την προσωπική. Έχετε την εντύπωση ότι όσοι πάνε στην εκκλησία, όσοι ανάβουν το κερί τους, όσοι εξομολογούνται, όσοι κοινωνούν, όσοι προσεύχονται, έχετε την εντύπωση σε όλους έχει αποκαλυφθεί ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός? Έχετε την εντύπωση αυτή? Και θα μπορούσε να φτάνει στο σημείο να λέει τι μας χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού? Το να το πεις με λόγια είναι λόγια, να το πεις όμως γιατί κατάλαβες ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός, είναι μεγάλη υπόθεση. Λοιπόν, έχουμε την μεγάλη ευλογία, εγώ τουλάχιστον έτσι το θεωρώ, διότι το να μιλάς για φιλαργύρους και φιλαργυρία που λέγαμε στα προηγούμενα μαθήματά μας, σας βεβαιώνω και σας το ομολογώ, μου ήταν και λίγο αγκαρία. Αλλά το να μιλάς δια την ενυπόστατον σοφία είναι κάτι το θαυμαστόν. Γι' αυτό το λόγο έκανα αυτή τη μικρή εισαγωγή για να σας προκαλέσω να δείτε προσεκτικότερα αυτό το παμέγιστο θέμα, και μην πείτε ότι αυτά είναι θεωρητικά θέματα ή δεν τα καταλαβαίνουμε ή τι μας ενδιαφέρουν. Τι μας ενδιαφέρουν? Αν δεν μας ενδιαφέρει ποιος είναι αποκαλυπτόμενος ο Ιησούς Χριστός, η σοφία του Θεού, τότε τι άλλο μας ενδιαφέρει? Δεν πέφτω μαλλιώτικα αν θα έπρεπε να λέμε για πράγματα του καθημερινού βίου? Δεν τα αρνούμε, αλλά δεν νομίζω ότι θα πέφταμε ακριβώς τότε σαν ηθικισμόν. Και αυτό το πράγμα είναι ανεπίτρεπτο. Πότε γίνεται ηθικισμός? Όταν δεν προσέχω τον Θεόν λόγων που τα είπε. Εάν μένω στα λόγια του, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, γιατί ο ίδιος μίλησε και στο Σινάε, αποκάλυψη και αυτό, τότε και δεν ενδιαφέρομαι για το στόμα που τα λέγει αυτά, τότε πέφτω στον ηθικισμό. Αν όμως προσέχω το στόμα που τα λέγει, τότε εκείνα που είπε δεν είναι πια μια ηθικολογία, αλλά είναι ο βαρύς λόγος του Θεού. Ο βαρύς με την έννοια του κύρους, της αξίας και ούτω καθεξής. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε, αγαπητοί μου, ότι μπαίνουμε σε αυτήν την περιοχή. Με αυτά τα χωρία τελειώνει το 14ο κεφάλαιο και ολόκληρο το 15ο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο εις αυτήν την ενυπόστατον σοφία, που κάθε πτυχή της αναφέρεται ανεξάντλητες οι πτυχές, αλλά εν αυτή η περίπτωση μια ανθρώπινη γραφίδα, όσο θεόπνευστη και να είναι, δεν μπορεί να εξαντλήσει ποτέ πράγματα που αναφέρονται στο Θεό. Και έχουμε αυτήν την ευλογία να δούμε κάποιες πτυχές της Θείας Σοφίας, του Θεού Λόγου, του Ιησού Χριστού.